Κύριε Τζίμα, και εσεί από την όχθη των νικητών, για να χρησιμοποιήσω τη ρητορική τη κυρία Δαλαμπούρα. Ναι, κοιτάξτε. Παρακολουθώντα τα αποτελέσματα, θα λέγαμε ότι οι δύο είναι τα βασικά στοιχεία. Απ' τη μία, ένα ε, αρνητικό σχετισμό παραμένει. Υπήρχε άλλωστε και πριν τι εκλογέ. Και το λέμε αυτό, ε, αν σκεφτεί κανεί ότι, για παράδειγμα, τα τρία κόμματα του μνημονίου συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή πάνω από 70% των μνημονίων, μάλλον. Αλλά ταυτόχρονα αυτή τη φορά υπάρχει ένα αεράκι αισιοδοξία, υπάρχει ένα θετικό βήμα. Είναι 425.000 που πήραν την απόφαση, ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Και καλούμε αυτό τον κόσμο που το χάρηκε τι επόμενε των εκλογών. Αυτό βλέπουμε αυτέ τι μέρε συζητώντα μαζί του, αλλά και όλου αυτού που το σκέφτηκαν και για διάφορους λόγους δεν έκαναν το βήμα, Σα αμέσω επόμενε εκλογέ να βρεθούμε ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά. Να υπάρχει ένα πολύ πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο θα είναι, ας το πούμε έτσι, στήριγμα στα λαϊκά στρώματα, στου εργαζόμενου που βρίσκονται μπροστά σε ένα τοπίο που παραμένει βαθιά αντιλαϊκό και αυτό, αν θέλετε, φαίνεται και από τη συζήτηση που ήδη έχουμε ξεκινήσει σε σχέση με τη φορολογική πολιτική, η οποία αν θέλετε επιτρέψτε μου ανεξάρτητα από το χάρτη της χώρας και το χρώμα που έχει και όπως φαίνεται έτσι θα είναι τα αποτελέσματα και στις επόμενες εκλογές τουλάχιστον όσον αφορά την ε, κυβέρνηση. Ανεξάρτητα λοιπόν από το χρώμα που έχει αυτός ο χάρτης ε, ο αντίστοιχος χάρτης του φορολογικού πλαισίου είναι πολύχρωμος. Είναι πολύχρωμος και βαμμένος με διάφορα χρώματα. Γιατί έχουν συνδράμει μια σειρά κόμματα και κυβερνήσει αυτή την πορεία. Αναφέρω ενδεικτικά ότι το Πασόκ, κατά την περίοδο τη διακυβέρνησή του, εφήβρε τότε, πώ το λέγαμε, τον ΕΕΤΙΔΕ, ο οποίο στην πορεία βαφτίστηκε Μπρος και, και μετονομάστηκε σε έμφυα. Υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ επί τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλοι φόροι υπεραποδόσεις τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε αύξηση του ΦΠΑ. Βέβαια, ε, δεν αύξησε Α, το, το ΦΠΑ στο 24%. Είχε. Δεν καταργήσατε τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπήρχε μια κλιμάκωση στου φόρου που ήδη αποδίδονταν με βάση το φορολογικό πλαίσιο, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο αυξάνονταν. Φτάνοντα σήμερα στο τραγελαφικό σημείο, αθρηστικά στο σύνολο των 10-12 χρόνων οι φόροι που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός να προσεγγίζουν και να ξεπερνούν τα 550 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω το νούμερο, 550 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 340 αφορούν εις πράξεις από έμεσους φόρους. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο διαμορφώθηκε, διατηρήθηκε και ενισχύθηκε χρόνο με το χρόνο από όλες τις κυβερνήσεις. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν και η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, θα λέγαμε ότι έχει και ένα στοιχείο πρόκλησης. Με την έννοια ότι η ίσπραξε αυτών των φόρων, να το πούμε έτσι, ιδιαίτερα των έμεσων, όπου αποδίδεις ίδια από εσά σε άνεσες πλάτες, να το πούμε έτσι, έτσι, η συνολική αναλογία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, λίγο πολύ στο 95% με 5%, από τη μια οι εργαζόμενοι, οι οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, από την άλλη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, διατηρείται, και δεν φαίνεται να αμφισβητείται από κανένα από τα κόμματα πλην κουκουέ, που ζητάνε την ψήφα του ελληνικού λαού. Και μάλιστα επειδή είμαστε εν κινήσει, δεν είναι οι νέε εκλογέ εκλογέ συμπερασμάτων για να δούμε τι θα διορθώσουμε από άψη επικοινωνία ή αν θα γράψουμε το ένα μέτρο έτσι ή το άλλο μέτρο αλλιώ. Αλλά είναι εκλογέ που γίνονται σε μια φάση που έρχονται πιο δύσκολα και αυτό φαίνεται ήδη χρειάζεται ο λαός μας να είναι τιμοπόλεμος, να είναι σε παγρύπνηση, να είναι μαζί με το κόμμα του, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, οργανωμένο ο ίδιος για να μπορέσει όχι μόνο να αποκρούσει αυτή την επίθεση που ήδη γίνεται, αλλά κυρίως για να το πάρουμε αλλιώ, να αρθώσουμε εμπόδια και να μπορέσουμε κυριολεκτικά να θέσουμε επιτάπητος συνθήκες βελτίωσης της ζωή των εργάτικων λαϊκών στρωμάτων. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό κομμάτι. Κύριε Σκάλκο, και εσύ. Πάντω και στη Γερμανία και στη Γαλλία κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι. Ναι, και αλλά εδώ πέρα ξέρετε, ναι, θα μείνετε στι κινητοποιήσει το στον δρόμο του του και εν τέλει δεν θα κάνουμε νομοθετικό έργο. Ναι, λοιπόν, Αφού του έχετε ξεκαθαρίσει δεν θα, θα συμμετέχετε και του σε καμία κυβέρνηση. Θα ήθελα όμω να κάνω πρώτα ένα σχόλιο. Βεβαίω. Άκουσα πολύ προσεκτικά τι διαβεβαίωσει του κ. Σουπανάκη, τη Νέα Δημοκρατία, επί του Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Περί των φόρων. Ωστόσο θα λέγαμε ότι δεν έχει και μεγάλη αξία αυτή η διαβεβαίωση για τα λαϊκά στρώματα. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήδη υπάρχει αύξηση των φορολογικών εσόδων, άρα είναι λογικό να μην προκύπτει ή να μην προέκυψε προς το παρόν το να επιβληθούν νέα, επιπρόσθετα νομοθετήματα ώστε να αυξάνεται ακόμα περισσότερη φορολογία. 55 δισεκατομμύρια ήταν κοντά πέρσι η εισπράξη των κρατικών φορολογικών εσόδων και ήδη το πρώτο τετράμινο του 23 έχουμε φτάσει στα 18 δι. Ε, και από εκεί και πέρα να μετατεθεί, α το πούμε έτσι, η επίθεση σε νέα σκοπή χαράτσια, όπω είναι τα πράσινα χαράτσια που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και από τα τρία κόμματα και βέβαια η μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Που επίση ψηφίστηκαν πολλά τα κόμματα. Αυτό είναι ο, ο ένα λόγο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήδη στα πλαίσια των συστάσεων της αρνής έκθεσης της Κομισιόν τίθεται σαφέστατα το ζήτημα της εξασφάλισης των φορολογικών εσόδων, διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, αλλαγής της φορολογικής δομής ε, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ, κτλ. Και βέβαια προκύπτει ένα ερώτημα, ρητορικό βεβαίω, γιατί όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Από πού θα προκύψει αυτή η δέσμευση, η διεύρυνση τη φορολογική βάση, Θα καταργηθούν μήπω οι 50 και φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Μήπως θα καταργηθεί ο αναβαλώμένο φόρος των τραπεζιτών. Μήπως θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές που προβλέπονται σε όλους τους στρατηγικούς επενδυτές όπως αυτές ε, νομοθετήθηκαν στα πλαίσια των δύο-τριών τελευταίων αναπτυξιακών νομών. Αναφέρω και τους δύο-τρει, γιατί ήταν κοινό τόπο ότι ο στρατηγικός επενδυτής δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Την ίδια ώρα η μικρή επιχείρηση, το κομμωτήριο, δεν συζητάμε καν για το μισθωτό. Ο <Κι> κομμένο πρώτο φορολογείται από το πρώτο ευρώ και ο δεύτερο βλέπει τα χρήματα από την τσέπη του μέχρι τι 15 του μήνα να έχουν εξαφανιστεί. Σε φόρου, χαράτσια, άμεσου, έμεσου και όλα τα άλλα που καλύτερα Έτσι, να πληρώσει σήμερα σε, μια εκατομμύρια Άρα, από σε και θέμα και στρατηγικής. Βεβαίω. Είστε υπέρ των ανεμογεννητριών ή κατά. Κοιτάξτε, όλε οι μορφέ ενέργεια μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια ενό σχεδιασμού ολοκληρωμένου, επιστημονικού, που θα αξιοποιεί βεβαίω όλε τι μορφέ και τι ανεμογεννήτριε που μπορούν σχεδιασμένα να τεθούν στο σύνολο τη χώρα εκεί που μπορούν να αποδώσουν. Όπω επίση και άλλε μορφέ ενέργεια, γεωθερμία, υδροελεκτρική ενέργεια, που κανένα δεν αναφέρει ότι είναι πράσινη ενέργεια και μάλιστα είναι πλέον καθαρή, αλλά υπάρχει μια προπόθεση. Ε, Αυτέ οι υποδομέ να είναι λαϊκή περιουσία, να είναι ενταγμένε σε ένα σχεδιασμό ο οποίο δεν θα έχει κανένα ψήγμα επιχειρηματική δραστηριότητα, ακριβώ ώστε να σχεδιάζεται και να αξιοποιείται προ όφελο του λαού. Έλεγα όμω για τη φορολογία, ε, επιστρέφω στο συγκεκριμένο επειδή είναι το θέμα τη ημέρα, yeah, yeah, yeah. Και για να αποφύγουμε yeah, yeah. την ερώτηση, ότι ε, σε αυτή την πορεία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν ορισμένοι κερδισμένοι και, και ορισμένοι χαμένοι. Η αναλογία παραμένει σταθερή και βλέπουμε διαρκώ τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων να μειώνεται διαρκώ, να παραμένουν έκτακτα νομοθετήματα που εμεί φυσικά τα είχαμε καταψηφίσει και τότε, παρά το ότι η κερδοφορία τρέχει. Για παράδειγμα, ο αναβαλλόμενος φόρο των τραπεζών, παρά τι ανακεφαλαιοποιήσει που ο κόσμο, συνεχίζει και ισχύει και σήμερα που τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι 3 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι πρόκληση. Την ώρα που ο τηλεθεατή που μα παρακολουθεί δεν έχει πολλέ φορέ να πληρώσει τα στοιχειώδη έξοδα τη οικογένειά του. Άρα εμεί λέμε ότι για να κερδίσει ο λαός χρειάζεται το επόμενο διάστημα να χάσουν αυτοί που κερδίζουν σήμερα. Μάλιστα. Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοξενοδόχοι. Οι οποίοι μεγάλοι μεγαλοξενοδόχοι έχουν το θράσος εν έτη 2023 με εκατομμύρια τουρίστες και τον τουρισμό να τρέχει όπως μας διαβεβαιώνουν όλα τα κόμματα να επιβάλλουν ακόμα και ποινικέ ρήτρε στους εργαζόμενους τους αν δεν αντέξουν Τη σκλαβιά τη εργασία, του αυτό. και τη δουλειά χωρί ρεπού να πληρώνουν μέχρι και 5.000 <συμίλω> ευρώ. Κύριε και αυτό Σκάλβελ. το θέμα είναι έξω από τη συζήτηση και είναι έξω από τη συζήτηση γιατί αυτέ τι εργασιακέ σχέσει γαλέρα που πληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι, αυτόν τον καθημερινό εφιάλτη τον έχουν διαμορφώσει όλα τα κόμματα μαζί με τη λατρεμένη του Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν πήρε 7 δισεκατομμύρια ευρώ από την πλάτη των λαϊκών στρωμάτων, αντίθετα τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν και έφτασαν τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι πραγματικότητα και καταγράφεται στη Βουλή. Στη Δετράγια, έτσι. Ε, ε, ένα το βέβαια. πέρσι. 55 δισεκατομμύρια. ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτή, αυτή, η φορολογική επίθεση θα συνεχιστεί. Ήδη στάση στάση της Κομισιόν... Α, το σύνολο των εσόδων εννοείται. ναι, ναι. ναι. Okay. Ε, 7,1 πήρε το 22 παραπάνω από το 22. Α, μπραβο, αυτό νόμιζα πω ήταν υπερβολικό. Τα 18 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εισπράξη του πρώτου τετραμήνου τη χρονιά Έχετε δίκιο, έχετε πρώτη. δίκιο. Δεν ξεχάσετε το 22, κάναμε 9. Κύριε Σπανάκη, νομίζω ότι κάνετε πάσε τώρα, δίκιο. Νέα, νέα Δημοκρατία Βέβαια, και βεβαίω. αυτά αφαιρούνται από το ένα λεπτό που δεν έχουμε. Βεβαίω, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Υπάρχει πρόβλεψη για διεύρυνση τη φορολογική βάση, η οποία αναφέρθηκε και πριν. Και κυρίω η διεύρυνση τη φορολογική βάση λοξοκοιτάει στου ελεύθερου επαγγελματίε. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή φορολογούνται από το 1ο Ευρώ και θα συνεχίσουν να φορολογούνται και το επόμενο διάστημα. Και επίση κοιτάει και στο σύνολο των λαϊκών στρωμάτων που κυρίω ο πιο βασικό τρόπο φοροαφέμαξη είναι οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι και αυτοί διατηρούνται. Και διατηρούνται με τι υπογραφέ όλων των κομμάτων. Λέμε λοιπόν το εξή: Σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, ο κόσμο που μα ακούει, οι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, δεν έχουν κανένα συμφέρον από μια ισχυρή, α την πούμε έτσι, αντιλαϊκή κυβέρνηση, που όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε βεβαίω από μια αντιπολίτευση που θα διεκδικεί το ρόλο τη συμπολίτευση. Λοιπόν. Ε, ξαναλέω τα νούμερα, τα 50-70% ψήφιση του νομοσχέδιου κτλ. Έχει συμφέρον από μια αντίσταση απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, από την ανατροπή αυτή τη κατάσταση. Κύριε Σκάλκο, επειδή έχω δική τη φωνή και αυτό προποθέτει τη στήριξη του κομμάτου. Ευχαριστώ, του κύριε Τζίμα.